Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προχωρημένη ώρα στην Ελληνική Βουλή. Τι μαθαίνει κάποιος? Ότι εάν ένας καθηγητής θέλει να αναζητήσει την αλήθεια και μάλιστα ενώπιον των μαθητών του, πρέπει να πάρει την πιστοποίηση του κυρίου Λικουρέτζου. Εκτός είχε αποτεθεί ότι ο κύριος Λικουρέτζος είναι ο πανεπιστήμων Λεωνάρδο Νταβίτσι συν τη δεξιοτεχνία στην πολιτική τέχνη. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μέρας συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας της κυβέρνησης. Δυσπιστίας πρωτίστως απέναντι στους βουλευτές της, τους οποίους δεν εμπιστεύεται, θέλει κάθε φορά να δεσμεύει εκ των προτέρων για ό,τι ήθελε προκύψει. Τα τελευταία 4 χρόνια η πολιτική στην Ελλάδα έχει αντικατασταθεί από το φαύλο κύκλο των εκβιασμών. Όμως, ο εκβιασμός και ο φόβος ως πολιτικό εργαλείο δεν μπορεί να διαρκεί εσαΐ. Και ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι πρωτίστως ο εκβιασμός δεν μπορεί να περάσει στον ελληνικό λαό. Εξ αυτού ερμηνεύεται και το φαινόμενο που, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Δαργασάκης, κατέληξε η εγκληματική προσπάθεια για διασπορά πανικού στους Έλληνες σε φιάσκο. Όταν κάποιος προσποθεί να πυροβολήσει το ΣΥΡΙΖΑ και μέσω του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά πυροβολεί την εθνική οικονομία και την ίδια τη χώρα, τελικά καταλήγει να πυροβολεί τα πόδια του. Επειδή ακριβώς ο φόβος και ο εκβιασμός κάποια στιγμή τελειώνουν. Όπως θα τελειώσει και η αστάθεια που έχει την πηγή της στη βάναυση και μονόπλευρη λιτότητα που πλήττει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ο ΣΥΡΙΖΑ με το πρόγραμμά του προβάλλει στο ιστορικό προσκήνιο ως μια δύναμη ανάταξης και ανάτασης, ως ένας παράγων σταθερότητας με διαφορετικούς όρους. Όχι με τον ελάσσονα όρο της παρακμής και της εθνικής περιθωριοποίησης. Χωρίς την κάλυψη του κοινωνικού ρήγματος που δημιούργησαν οι πολιτικές συγκυβέρνησης, χωρίς την κάλυψη αυτού του κοινωνικού ρήγματος δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα. Υπόθηκαν πολλά από την αντιπολίτευση. Εννοώ δηλαδή τη συγκυβέρνηση που τον τελευταίο καιρό συμπεριφέρεται ως αντιπολίτευση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτή μάλιστα την αντιπολιτευτική εκστρατεία ο κύριος Βορύδης σήμερα έδωσε ένα γκροτέσκο χαρακτήρα, για να έρθει ο κύριος Γεωργιάδης κάπως αργά τη νύχτα να την απογειώσει σε επιθεωρησιακά επίπεδα. Υπόθηκαν πολλά, δεν υπόθηκε όμως μια αλήθεια. Γιατί αυτή η αλήθεια πονάει. Θα σας πω ποια είναι αυτή η αλήθεια. Δεν μπορεί να αμφισβητήσετε ότι το πρόγραμμα που εξήγηλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη δεν απευθύνεται σε επιμέρους εκλογικά ακροατήρια με τη γνωστή μέθοδο του ρουσφετιού, την οποία διακόνησαν στην Ελλάδα οι αρχιερείς της φαυλότητας. Μήπως χρειάζονται και εδώ ονόματα? Γιατί έφυγε ο κύριος Σταμάτης. Λέω, αν έχετε και εδώ ανάγκη ονομάτων για να το τεκμηριώσουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Η πολιτική στη διάρκεια της τετραετίας αυτής, αυτού του δράματος που ζει ο ελληνικός λαός, έχει χάσει την αξιοπιστία της. Αν υποτεθεί ότι ο ελληνικός λαός δεν δει εμάς να συμπεριφερόμαστε διαφορετικά, δεν πρόκειται να ξανασταθεί η πολιτική στα πόδια της. Και δεν ξέρω ποιες θα είναι οι συνέπειες. Δεύτερον, με την προσπάθεια να αναχαιτιστεί αυτή η ιστορική αδικία της μονόπλευρης λιτότητας, όταν άλλοι εκμεταλλεύονται την κρίση για να αυξήσουν εγωιστικά τα πλούτη τους, εάν λοιπόν δεν αρθεί αυτή η ιστορική αδικία, ή μάλλον αφού αρθεί αυτή η ιστορική αδικία, ο ελληνικός λαός
θα συμβάλλει συνειδητά στην προσπάθεια ανόρθωσης της χώρας. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Ταυτόχρονα, ο ελληνικός λαός θα ενισχύσει και τη διαπραγματευτική μας ικανότητα για τη λύση του χρέους, του προβλήματος του χρέους. Κοιτάξτε να δείτε. Ο κύριος Σαμαράς και δεν μπορεί, εκ των αποτελεσμάτων αποδεικνύεται, και δεν θέλει να διαπραγματευτεί για το χρέος. Απλούστατα, γιατί λέει ότι δεν υπάρχει θέμα βιωσιμότητας του χρέους. Περιμένει μια πιστοποίηση ο κύριος Σαμαράς. Ένα άιζο. Αυτό περιμένει. Επομένως, πώς να διαπραγματευτεί. Και πώς να κατανοήσει, ας πούμε, ο κύριος Γεωργιάδης, για παράδειγμα λέω, και όσοι συμφωνείτε μαζί του, πώς να κατανοήσει την έννοια της τακτικής. Αν θέλετε, και της τακτικής ορίμανσης. Πώς να τα κατανοήσει, αφού δεν έχει σχέση με την έννοια της διαπραγμάτευσης. Για να μην πω ότι και την τορπιλίζει. Εγώ βέβαια έχω πει ότι όταν θα έρθει η ώρα της διαπραγμάτευσης, τότε να δούμε από ποια πλευρά θα είστε. Τότε να δούμε από ποια πλευρά θα είστε. Θα κληθείτε να απαντήσετε στο δίλημα αυτό. Θα μου επιτρέψετε τώρα να πω λίγα λόγια για τις ένοπλες δυνάμεις στη διάρκεια αυτών των ετών, των τεσσάρων. Δεν επλήγει μόνο το βιωτικό επίπεδο των στελεχών, αλλά και η ίδια η αξιοπρέπειά τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω από αυτό το βήμα, ότι έχει πρόγραμμα για την αναστήλωση του κύρους των ένοπλων δυνάμεων. Οι ένοπλες δυνάμεις πλήρωσαν τα σπασμένα μιας πρακτικής που έφερε την Ελλάδα κάτω από χώρες της Αφρικής. Ως προς την αντιμετώπιση στη διαφθορά των προμηθειών, η Ελλάδα είναι κάτω από την Ιγυρία. Μήπως χρειάζονται και εδώ ονόματα? Υποθέτω πως όχι. Εμείς έχουμε κάνει προτάσεις. Για παράδειγμα, για ρήτρα διαφθοράς συμβάσεις, για τη διαφάνεια παρακολούθησης υλοποίησης των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Από το Υπουργείο μας είπανε ότι τις κάνουμε δεκτές, θα τις φέρουμε ως ονούπο. Δεν τις είδαμε, αλλά δεν πειράζει. Θα νομοθετήσουμε εμείς μαζί με τα υπόλοιπα που περιλαμβάνει στον τομέα αυτό το πρόγραμμά μας. Και κάτι άλλο. Με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην επιφάνεια, κύριε Υπουργέ, η ανάθεση στο ΤΑΙΠΕΔ εν ενεργείας στρατοπέδων, εν ενεργείας στρατοπέδων, εν αγνία του Υπουργείου Άμυνας. Πανηγυρική επιβεβαίωση στην απάντηση που έδωσε του Υπουργείου Άμυνας. Εμείς αυτό θα το σταματήσουμε. Η ρουλέτα αυτή, η εθνικά επικίνδυνη αυτή ρουλέτα, θα σταματήσει. Και υποσχόμαστε ότι η περιουσία των ενόπλων δυνάμεων θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιηθεί για έμεση ενίσχυση του εισοδήματός τους και για ενίσχυση των ταμείων τους. Αυτό θα κάνουμε. Ξαγγέλουμε λοιπόν από αυτό το βήμα και λέμε: εκδημοκρατισμός, εφαρμογή της αξιοκρατίας στις κρίσεις, κάτι θα έχετε ακούσει κι εσείς γι' αυτό, κάτι θα έχετε ακούσει, και λέμε το εξής: ο ελληνικός στρατός έξω από την πολιτική και η πολιτική έξω από την καθημερινότητα των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό λέμε και το νοούμε. Και καταλήγοντας, λέμε λοιπόν ότι θα συνδέσουμε τις ένοπλες δυνάμεις με την κοινωνία και ότι αυτό θα συμβάλλει στην αύξηση της δημοτικότητας των ενόπλων δυνάμεων και της αξιοπιστίας τους
ως εγγυητές της εδαφικής ακεραιότητας, της ειρήνης και της ανεξαρτησίας. Ο κύριος Σαμαράς δήλωσε στην επέτειο της Νέας Δημοκρατίας, τα 40χρονα, ότι είμαστε, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, ότι είμαστε στην αρχή της ανάκτησης της εθνικής ανεξαρτησίας. Πανηγυρική επιβεβαίωση του κυρίου Σαμαρά μετά τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου ότι η Ελλάδα έχει απολέσει την εθνική της ανεξαρτησία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα θα ανακτήσει την εθνική της ανεξαρτησία με κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, στην ΑΕΦ ολοκληρώθηκε η συζήτηση.